He said he didn't set out to do it. It was just an accident. Αυτό που συμβαίνει αποδεικνύει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση του μέσου Έλληνα για τον εαυτό του. Την αυτοεκτίμησή του. Όταν ξεκινάς και είσαι μονίμως στην τσίτα και με το καφέ και το τσιγάρο και περνάς το κόκκινο και είσαι θυμωμένος με τον εαυτό σου και με όλους τους άλλους και προκαλείς το θάνατό σου και δεν σκέφτεσαι ότι το απόγευμα σου λείπουν, θα λείψεις από τις αγκαλιές των παιδιών σου ή της μαμάς σου, του μπαμπά σου, των αδελφών σου και το απόγευμα των φίλων σου, τότε είσαι ηλίθιος. Πόσο κάθε γονιός κάθε μέρα ανεξάρτητα με τα εγκλήματα που κάνει κατά του εαυτού του όταν είναι μόνος του, το κάνει μαζί με τα παιδιά του έχοντας τα λυμμένα χύμα στις αγκαλιές πέρα δόθε, καπνίζοντας και κάνοντας το ίδιο πράγμα διδάσκοντας, εκτός από το κίνδυνο που βάζει τα παιδιά του, τα βάζει και σε μια διαδικασία μόρφωσης και εκπαίδευσης συνείδησης, γιατί αποκτούν βιώματα μέσα από το βλάκα που κάνει όλα αυτά τα αιωδικά εγκλήματα και τα παιδιά θεωρούν ότι αυτό είναι δεδομένο, που το κάνει ο μπαμπάς του, το κάνει ο καθηγητής του, το κάνει ο δασκαλός, το κάνει ο αστυνομικός, το κάνει ο υπουργός, το κάνει ο βουλευτής του, το κάνει ο νομάρχης, το κάνει το σύνολο των ηλιθείων. Και το παιδί μεγαλώντας βλέπει κάθε μέρα τι κάνει και τι νομίζει ότι πρέπει να κάνει, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να κάνει. Πού οφείλεται λοιπόν, και λέω εδώ και 30 χρόνια από το 84 που ασχολούμαι, πού οφείλεται αυτό το πράγμα που δεν διορθώνεται, που δεν διορθώνεται, που δεν διορθώνεται. Λοιπόν, αυτό είναι μια νόσηση, μια ασθένεια του νου. Απλώς λέω ότι άλλη μια φορά υπάρχει μια, όχι επιδημία, μια πανδημία βλακεία στη χώρα. Πανδημία σημαίνει όλοι. Όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που εξαιρείται. Μια πανδημία βλακής, άρα είναι και αδύνατο να βρεθεί ο γιατρός, ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση για να κάνει την ίαση, γιατί αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα. Πώς μπορεί, ας πούμε, ένας παλαβός σε ένα χώρο παλαβών να δώσει λύση στους παλαβούς, αφού είναι παλαβός κι αυτός, ας πούμε. Αυτή η πανδημία ανοησίας, η οποία υπάρχει. Εδώ όμως το πρέμα, για να μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα, θα χρειαζόταν διάγνωση. Διάγνωση αιτίας. Αν δεν κάνεις διάγνωση αιτίας, όταν κάνεις τη διάγνωση, θα βρεις και την κατάλληλη φαρμακευτική και θεραπευτική και ιατρική συνταγή για διαγωγή για να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε και λέμε. Τι σκοτώνει τους νέους σήμερα? Ρωτήστε έναν αστυνομικό, ρωτήστε έναν υπουργό, ρωτήστε τον εαυτό σας. Λέει υπερβολική ταχύτητα. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, το προσπέρασμα χωρίς ορατότητα, η οδήγηση κάτω από το κράτος μέθης. Και θεωρούν ότι αυτά είναι που σκοτώνουν. Ρωτάω λοιπόν ευθέως και εξ' αίσθηση. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη είναι αιτία θανάτου? Η απάντηση είναι όχι. Είναι σύμπτωμα. Αιτία είναι τους ηλίθιους.